Μετά τι 15 Μαρτίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών και οι φορολογούμενοι να ενταχθούν και να υποβάλουν την αίτησή του. Ακόμα μία ευκαιρία αναμένεται να έχουν όσοι πολίτε έχουν οφειλέ και έχασαν τη ρύθμιση των 100 και των 120 δόσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το τέλο του μήνα, αναμένεται να κατατεθεί σχετική τροπολογία για την ρύθμιση οφειλών, η οποία και θα ψηφιστεί άμεσα. Την ίδια ώρα και μετά τι 15 Μαρτίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και οι φορολογούμενοι να ενταχθούν και να υποβάλουν την αίτησή του. Οι φορολογούμενοι οφείλουν συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα ρυθμισμένα είναι λιγότερα από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν περίπου 45,5 δισεκατομμύρια, ενώ τα ρυθμισμένα είναι λιγότερα από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς κάνετε ρύθμιση οφειλών. Η ρύθμιση οφειλών θα αφορά στι εξή κατηγορίε. Ένταξη στι παλαιέ ρυθμίσει 72 ή 120 δόσεων μόνο για όσου τι έχασαν. Με πληρωμή δύο δόσεων έως 31 εβδόμου και αν υπάρχουν άλλε αρρύθμιστε οφειλέ μπαίνουν στην πάγια. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%. Πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο για εξόφληση οφειλών σε 12 δόσει είναι 4,37% και σε 24 δόσει 5,87%. Τα ευεργετήματα με την αναβίωση των ρυθμίσεων, αποδεικτικό φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλλονται οι κατασχέσει περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικέ διώξει, αποδεσμεύεται ο τραπεζικό του λογαριασμό. Παύση 24 δόσεων με 5,87% επιτόκιο και ένταξη σε 36 άτοκε δόσει ή 72 με 2,5% επιτόκιο. Και τέλο, τι γίνεται με τι ρυθμίσει αν χάσει τι 24 δόσει στο μέλλον ή δημιουργηθούν νέε ληξιπρόθεσμε οφειλέ, δεν μπορεί να ενταχθεί και στι δύο ρυθμίσει 120 και 36 ή 72 δόσεων.